και εξοδελαμβάντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ευλογών πληθύνων τρέφων και συγκυρώντας σήμαντα Χριστέο Θεός ημών, και σύ τη δόξα αναπέμπεις τον άρχος Πατρή, το Παναγίο και Αγαθό και σε ποιο σου πνεύμα την ίδια ή, θες πλεονάς των αιώνων. Πλουσίε το και σαν και απλός κατηχητής. Όμως αυτό, το απλό, το ταπεινό λειτουργήμα, ο Δημήτριος το θεωρεί μεγαλύτερο αξίωμα από ότι όλα τα γαλόνια και τιμές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι, ο Δημήτριος ζει μέσα σε δύο κόσμους. Απ' τη μια για τον πολύ τον κόσμο είναι ο ένδοξος στρατιλάτης. Απ' την άλλη είναι ο ταπεινός διδάσκαλος. Προσπαθεί να μεταλαμπαδέψει, όπως είπαμε, Χριστό, να μεταλαμπαδέψει φως και ζωή στους ανθρώπους. Όμως ο πονηρός, που μισεί πάντα το ανθρώπινο γένος, προετοιμάζεται για τη μεγάλη επίθεση απέναντι στο Δημήτριο. Φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Αυτοκράτορας, μετά από μια μεγάλη νίκη εναντίον των εχθρών, και στην πόλη ετοιμάζονται μεγάλες γιορτές για να τιμήσουν την εξοχότητά του. Όλες αυτές οι γιορτές τις βλέπει ο Δημήτριος και τις περιφρονεί. Γι' αυτό δεν έχει καμία εξήλα. Όμως από τη θέση του συμμετέχει μέχρι όμως τη στιγμή που αυτές οι γιορτές δεν έρχονται σε αντίθεση με την πίστη του. Όταν δηλαδή φτάνει η ώρα για να θυσιάσουμε στα είδωλα και δει σε αυτόν τον θεοποιημένο αυτοκράτορα, ο Δημήτριος αρνείται. Και τότε οι εχθροί του βρίσκουν την ευκαιρία. Τον κατηγορούν, λέει ο συναξαριστής του, ο βιογράφος του στον αυτοκράτορα. Του λένε, κοίτα, αρνείται να θυσιάσεις τους ένδοξους θεούς που σου χάρισαν τη νίκη. Είναι κρυφός χριστιανός. Αφαίρεσέ του όλα τα αξιώματα. Ο αυτοκράτορας, λέει, τον καλεί. Και ο αυτοτότε ο Δημήτριος με γενναιότητα του λέει πως ναι, είμαι χριστιανός. Τιμώ τον βασιλέα μου. Τιμώ τον αυτοκράτορά μου, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, απόγονε το Κυρίο, το Θεό, το Θεό και το Κέσαρι, το Κέσαρι. Έτσι λοιπόν, τιμώ τον αυτοκράτορα, αλλά τιμώ ασυγκρίτως το μεγάλο, επουράνιο βασιλέα, αυτός που πέθανε πάνω στο Γολγοθά και έδωσε ζωή και ανάσταση στο ανθρώπινο γένος. Γίνεται εξωφρενών, λέει ο αυτοκράτορας, και διατάζει τον φρεχτό βασανισμό του και τον εγκλισμό του σε κάποια λουτρά που βρίσκονται εκεί κοντά, εκεί που σήμερα βρίσκεται από πάνω χτισμένη η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Οι γιορτές είναι μεγάλες και μέσα σε όλες τις εκδηλώσεις υπάρχει και η μονομαχία. Υπάρχει ένας μονομάχος, σωματώδης, τρομερός, ολιαίος, εκείνος που προκαλεί τους χριστιανούς. Ποιος τολμάει, λέει, από τους χριστιανούς να έχουν καπεντεμετωπίσει. Ανάμεσα στον κόσμο που τρομαγμένος τον ακούει, βρίσκεται και ο Νέστορας. Ένα μικρό παιδί, μαθητής των σχολείων, των κατηχητικών θα λέγαμε και συνάξεων του Δημητρίου. Εκείνος πάει στο Δημήτριο, του λέει ότι δεν είναι δυνατόν να ακούμε οι χριστιανοί ότι φοβόμαστε αυτόν. Δώσ' μου την ευχή σου, δώσ' μου την ευλογία σου, έτσι ώστε σαν άλλος Δαβί εγώ να νικήσω σε αυτή τη μάχη. Ο Δημήτριος λέει ότι τον ευλογεί, του σταυρώνει όλο το σώμα και την κεφαλή και τον Λιέο του λέει θα νικήσεις και μάρτυρας θα γίνεις. Όντως, ο Ανέστορας πηγάει μέσα στην αρένα και βγάζοντας το μανδύα του φωνάζει «Θεέ του Δημητρίου βοήθηκε» και μπήγει το μαχαίρι του βαθιά στην καρδιά του Λιέου. Ο αυτοκράτορας γίνεται εξωφρενών και διατάζει να τον σύρουμε έξω από την πόλη και να τον θυσιάσουν, να τον εκτελέσουν ακόμα. Όμως δεν τον φθάνει αυτό. Έχει ακούσει ότι επικαλείται τον Δημήτριο, τον Θεό του Δημητρίου και καταλαβαίνει πως είναι πνευματικό, θα λέγαμε, παιδί του Δημητρίου. Γι' αυτό και στέλνει αμέσως λογοφόρους στη μαρακή, στη φυλακή που τον είχε στο λουτρό για να τον εκτελέσουν. Βλέποντάς τους, ο Δημήτριος καταλαβαίνει
Γι' αυτό και υψώνει το δεξί του το χέρι ώστε να μην ενοχληθούν και να τον πετύχουν οι λόγχες κατευθείαν. Μιμούμενος έτσι τον πρώτο μάρτυρα της Εκκλησίας μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος λόγχησαν τη δεξιά του πλευρά και από αυτή βγήκε αίμα και είδο. Έτσι τελειώνει η επίγεια ζωή που ούτως ή άλλως ο Δημήτριος τη θεωρούσε σκύβαλα και ένα τίποτα και κατευθύνεται εκεί σε αυτόν που αγάπησε περισσότερο από κάθε τι άλλο στη ζωή του. Σε ηλικία μόλις 24 ετών. Αγαπητοί μου αδελφοί, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τον μέγα μεγαλομάρτυρα Δημήτριο. Όμως νομίζω ένα μεγάλο χάρισμα που έχει ο Δημήτριος, μια μεγάλη αρετή, είναι η αγάπη. Αυτή η αγάπη που λέει ο Απόστολος Παύλος, πως τίποτα πια δεν μας μένει. Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Αυτή η αγάπη, η αγάπη προς το Θεό, ώστε όλα να τα περιφρονήσει εδώ κάτω στη γη και να δώσει και τη ζωή και την ίδια τη ζωή μπροστά στο Δήμιο για τον Χριστό, αλλά και την αγάπη προς τον άνθρωπο. Περιφρονεί όλα τα αξιώματα, μόνο και μόνο για να φωτίσει το φως που αυτός ήδη έχει λάβει, να το μεταλαμπαδεύσει στους ανθρώπους. Αυτή πιστεύω πως είναι η μεγαλύτερη αρετή του Δημητρίου. Αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τους ανθρώπους. Βέβαια, σε αυτή την εποχή που ζούμε, μια εποχή που ζητάμε όλοι μας ένα παράδειγμα, ειδικά τα νέα μας, τα παιδιά, μια και νέος είναι ο Δημήτριος, όπως είπαμε, μόλις 24 ετών, θα μπορούσαμε να βρούμε πολλά. Τι να πούμε για τον Δημήτριο, για την αγάπη που μόλις αναφέραμε, για τη γενναιότητα, για το θάρρος, για την τιμιότητα, για το θυσιαστικό πνεύμα απέναντι στους ανθρώπους, για την περιφρόνηση όλων των αξιωμάτων εδώ στη γη, μόνο και μόνο για να κερδίσει το μεγάλο αξίωμα του πολίτου, της Βασιλείας του Θεού. Ας καθίσουμε να σκεφτούμε βαθιά μέσα μας, να διαλέξουμε κι εμείς ένα από αυτά τα χαρίσματα. Γιατί ξέρετε, αγαπητοί μου, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να λατρέψουμε, μάλλον για να τιμήσουμε, συγχωρέστε με, καλύτερα τον Άγιο. Ο Άγιος δεν έχει ανάγκη ούτε από τα λιβάνια μας, ούτε από τις λαμπάδες μας, ούτε από τα μάρμαρά μας, ούτε από τους πολυελαίους μας. Όλα αυτά είναι για μας τους ανθρώπους. Εκείνο που ενδιαφέρει το μάρτυρα και το Θεό μας είναι η καρδιά μας, είναι η ψυχή μας. Κι αν εμείς, σαν άνθρωποι ο καθένας ξεχωριστά, διαλέξουμε ένα από τα χαρίσματα που μόλις είπαμε, να είστε βέβαιοι ότι θα είναι η καλύτερη γιορτή, η καλύτερη τιμή, η μεγαλύτερη τιμή για τον Άγιο Δημήτριο. Εύχομαι ο Άγιος Δημήτριος να ευλογεί, να σκεπάζει την Ιερά Μονή Ταύτη, τη Γερόντισσα και τις αδελφές και όλους εσάς που ήρθατε για να το τιμήσουμε, να μας δείχνει με τη θυσία του το δρόμο προς την αληθινή ύπαρξη, προς την αληθινή ζωή, προς την Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός του Άγιος Δημήτριος να είναι για πάντα μαζί σας. Αύριο το πρωί θα βρίσκεται εδώ στη Μονή για να λειτουργήσει ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης μας, ο Άγιος Αργολίδος, Κύριος Νεκτάριος. Να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Άγιος Δημήτριος να σκέπει και να ευλογεί και την Ιερά Μονή και τη Γερόντισσα και τις αδελφές και όλους εσάς. Είμαι σίγουρος
ότι αυτό που θα πω θα ευχαριστήσει όλους σας, να αφιερώσουμε φέτος τούτη εδώ τη μεγάλη πανήγυρη σε έναν άνθρωπο που δούλεψε πολλά χρόνια στο μοναστήρι και που το αγάπησε. Σήμερα, εάν ήταν στη ζωή, θα ήταν μαζί μας και θα περιδιάβαινε όλους αυτούς τους χώρους βαστώντας τον μπαστούνι της. Είμαι σίγουρος πως από εκεί θα μας βλέπει μαζί με τον Άγιο Δημήτριο και θα χαίρεται η ψυχή της για όλους εμάς που είμαστε σήμερα εδώ μαζεμένοι. Ο Θεός να δώσει να βρει παρησία κοντά του και να πρεσβεύει για όλους μας, όπως εδώ στη γη προσευχόταν για όλους εμάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Άγιος Δημήτριος να ευλογεί και να σκεπάζει όλους σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.